Γεια σας από την ομάδα αυτάρκειας. Έχουμε φτιάξει ένα μηχανισμό το οποίο το χρησιμοποιούμε για να σπάμε τις σελίδες πιο εύκολα. Πήραμε λοιπόν μια σανίδα οικοδομής και θα κόψουμε ένα κομμάτι 60 εκατοστά όπως βλέπουμε στο σχέδιο 1. Στη συνέχεια θα κόψουμε ένα κομμάτι 35 εκατοστών από τη σανίδα και θα το διαμορφώσουμε όπως το σχέδιο 2. Στο κομμάτι που μόλις κόψαμε, στην πάνω πλευρά θα μετρήσουμε ένα τμήμα 13 εκατοστών και θα βάλουμε ένα σημαδάκι με ένα στυλό, ενώ στην κάθετη απέναντι πλευρά του θα μετρήσουμε ένα τμήμα 2,5 εκατοστών, όπου και πάλι θα το σημαδέψουμε. Χρησιμοποιώντας ένα χάρακα, θα ενώσουμε τα δύο αυτά τμήματα. Και θα κόψουμε αυτή τη γωνία, θα την κόψουμε. Το δεύτερο κομμάτι είναι αυτό και θα κάνουμε άλλο ένα ίδιο. Τα δύο κομμάτια είναι έτοιμα. Στη συνέχεια θα κόψουμε ένα κομμάτι 30 εκατοστών και θα το διαμορφώσουμε όπως το σχέδιο 3. Σε αυτό το κομμάτι των 30 εκατοστών μετράμε ένα κομματάκι με μήκος 10 εκατοστά και πλάτος 2,5 και αντίστοιχα ένα ίδιο από την απέναντι γωνία 10 εκατοστά και 2,5. Αυτά τα κομματάκια θα τα κόψουμε. Και αυτή είναι η τελική μορφή του κομματιού στο σχέδιο 3. Στη συνέχεια θα κόψουμε ένα κομμάτι 10 εκατοστών όπως βλέπουμε στο σχήμα 4. Το κομμάτι είναι έτοιμο. Θα χρειαστούμε, γι' αυτό και θα κρατήσουμε ένα κομμάτι από αυτά που μας περίσσεψαν από το σχέδιο 3. Στη συνέχεια τα κομμάτια από το σχέδιο 1 και από το σχέδιο 4 θα τα ενώσουμε ακριβώς έτσι. Τώρα, το κομμάτι από το σχέδιο 2 θα το φέρουμε πάνω σε αυτό που μόλις φτιάξαμε με τη γωνία του, εδώ, να είναι σε ευθεία με το μικρό κομμάτι.
με το βίδωμα, η μορφή του είναι αυτή. Αντίστοιχα τώρα από την άλλη μεριά θα βάλουμε το άλλο κομμάτι. Η τελική μορφή είναι αυτή εδώ. Και αυτή είναι η μούρχα. Σε απόσταση 1 εκατοστό, δηλαδή το κενό που θα μένει να είναι περίπου 1 εκατοστό, τοποθετούμε το επόμενο κομμάτι. Ίσα ίσα να έρθει στην άκρη, να είναι στην ίδια ευθεία με τα άλλα 2 τμήματα. Το σημείο που είναι με το στυλό σημειωμένο, με τη βοήθεια ενός τρυπανιού θα ανοίξουμε μία τρύπα κατά μήκος και των 3 ξύλων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε έναν άξονα. Χρησιμοποιώντας τώρα ένα κομμάτι ντίζα, θα το βάλουμε σαν άξονα, θα το περάσουμε σαν άξονα μέσα από τις τρύπες που μόλις ανοίξαμε. Ένα από τα κομμάτια ξύλου που περισσέψανε από το κομμάτι του σχεδίου 3 θα το βιδώσουμε πάνω στο κομμάτι 3, σε αυτήν ακριβώς τη θέση. Ο λόγος που το κάνουμε είναι για να μην πετάγονται ζουμιά ή κομμάτια από τις ελιές όταν θα τις πιέσουμε, όταν θα κλείνουμε το σύστημα. Τοποθετήσαμε λοιπόν και το τελευταίο κομμάτι και ο μηχανισμός μας είναι έτοιμος. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς λειτουργεί. Ο μηχανισμός που έχουμε φτιάξει είναι αυτός εδώ. Το μακρύ ξύλο το χρησιμοποιούμε απλά για να το τοποθετούμε στην καρέκλα και να μπορούμε να καθόμαστε πάνω σαν είναι στέρεος. Εδώ στο άνοιγμα τοποθετούμε 4-5 ελιές και τραβάμε το μοχλό έτσι ώστε να σπάσουν οι ελιές και να πέσουν από κάτω μέσα στη λεκάνη. Στην πράξη λοιπόν, βάλαμε τις ελιές, κλείνουμε το μοχλό και οι ελιές σπασμένες πέφτουν μέσα στη λεκάνη. Με αυτόν τον τρόπο συνεχίζουμε και με τις υπόλοιπες ελιές.